Εκκλησία. Τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, μία αποστολή 6 Ελλήνων Ορειβατών θα ξεκινήσει από την Ελλάδα για να κατακτήσει την κορυφή του κόσμου, το Everest, στα 8.848 μέτρα, περί το δεύτερο δεκατρίμηνο του Μαΐου, αν και εφόσον οι καιρικές συνθήκες που θα επιλαδίσουν την περιοχή του Ιμαλαίου το επιτρέψουν. Το εγχείρημα γίνεται ακόμη δυσκολότερο, δεδομένου ότι θα ακολουθηθεί η βόρεια διαδρομή και όχι η κλασική νότια που κάνουν οι περισσότερες ορειβατικές αποστολές. Και η βόρεια διαδρομή σημαίνει και πάρα πολλά επίσημα το σημείο, γιατί 11 χρόνια πριν, το 2004, είχαμε τη χαρά και τότε να πάει ένα δικό μας παιδί, ο Ιωσήφ Οξιάνος, στην αποστολή του 2004. Και ήταν το κομμάτι και η ομάδα εκείνη η οποία δεν είχε τύχη της αναγνώρισης που έτυχε η ομάδα που έκανε τη σχετικά εύκολη διαδρομή. Γιατί τίποτα δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. 11 χρόνια μετά λοιπόν έχουμε την χαρά να σε μια αποστολή ελληνική να πηγαίνει ένα μέλος και αθλητής του συλλόγου μας που προέρχεται από το αθλητικό κομμάτι του ορειβατικού σκι, ο κ. Σωράιος, ο οποίος ήταν αθλητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Ανατολής και Αθλητισμού. Ασχολούταν με τα αθλήματα βουνού στο Βόλιο από όπου και κατάγεται, αλλά με αστραπιές κινήσεις που είχε κάνει τότε διοίκηση, που δεν το πελεάσαμε, του κάναμε κλειστό συμβόλαιο και ήρθε στην ομάδα του Συλλόγου Εργασίας Χειροδρομίας. Θα σας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και ο ίδιος για την αποστολή που θα ξεκινήσει σε λίγο χρονικό διάστημα. Παράλληλα όμως θα ήθελα να τονίσω ότι ο Σύλλογος σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Μουσείου Τσιτσάνη και δεδομένου ότι το 2015 είναι μια χρονιά σταθμός για τα δεδομένα της κατανοητής μας, γιατί έχουν 100 χρόνια την γέννηση του μεγάλου Έλληνα μουσικοσυνθέτη και τριγκαλινού Βασίλη Τσιτσάνη, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε στις δηλώσεις και το πόσο σημαντικό είναι αυτή η χρονιά είναι για την περιοχή μας μέσα από την αποστολή, δίνοντας την αντίστοιχη δημοσιότητα και αξιοποιώντας την απήχηση που αυτή θα έχει σε όλα τα ελληνικά μέσα μαζικής επικοινωνίας. Θα ήθελα λίγο πριν περάσουμε στον Γιώργο να μας πει και η Έφη Λεβέντη, που είναι τώρα αντιπρόεδρος του Κοβέντη του Μουσού Τσιτσάνη, την ευχή της για το εγχείρημα που θα ξεκινήσει. Εγώ εκπροσωπώντας το Μουσείο Τσιτσάνη, θέλω να πω ότι στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια των ορειβατών για αυτή τη δύσκολη και επίπονη ανάβαση στο Έβερεστ. Ευχόμαστε καλή δύναμη στον Γιώργο και στους υπόλοιπους ορειβάτες, καλή τύχη και εύχομαι να μας δώσετε τη χαρά να δούμε την όψη του Βασίλη Τσιτσάνη στην κορυφή του, την πιο ψηλή κορυφή του κόσμου. Καλή επιτυχία, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ. Με υγεία, με υγεία. Με υγεία, να είστε καλά. Σημαντικότερο θα είναι. Γιώργο, θα ήθελα λίγο να μας πεις κάποια στοιχεία για την αποστολή, τα άτομα τα οποία συμμετέχουν και γενικότερα πώς είναι ο συνδυασμός σας από εδώ και πέρα μέχρι και την λήξη. Με τυχή κατάληξη γενικότερα τη αποστολή σα. Ναι, επισημάνουμε ότι η βόρεια πλευρά του Everest είναι λιγότερο τεχνικά δύσκολη από την νότια. Η νότια βρίσκεται στο Νεπάλ, η βόρεια στο Θιβέτ. Η βόρεια, η δυσκολία τη είναι ο εγκληματισμό τη και ότι είναι πιο ψυχρή από ότι είναι η νότια. Τα τεχνικά κομμάτια είναι πιο λίγα, διότι κινούμαστε πάνω σε μια κόψη, η οποία σε κάποια μέρη είναι ξέχιονη, αλλά δεν πάβει να είναι κρύα και παγωμένη. Το χρονικό μας και η αποστολή ξεκινάει τη Δευτέρα, όπως είπε και ο Πρόεδρος. Η προορισμός είναι του Καθημαντού και τις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η συνέντευξη τύπου με την κυβέρνηση του Νεπάλ για να βγάλουμε τις άδειες που χρειάζεται για να πάμε να περάσουμε και στο Θιβέτ. Και μετά με κάποια τζι θα φορτώσουμε τα υλικά μας που μπορούν να ξεπερνάνε και τον ένα τόνο, φαγητά, σίδερα, πιολέγκρα, bones, sleepy bag, αντίσκηνα και θα κατευθυνθούμε προς τη μεριά του Θιβέτ. Και συνέχεια θα φτάσουμε μετά από 6-7 μέρες στο base camp της βόρειας μεριάς του Everest και στα 5%. Αυτό θα γίνει αργά-αργά, αν και θα είμαστε με jeep, διότι θα θέλουμε να εκκληματιστούμε μέχρι εκεί. Ο εκκληματισμός στο μεγάλο υψόμετρο γίνεται μέχρι τα 5%. Αυτό σημαίνει ότι σε χωριά που θα περνάμε μέρα με τη μέρα θα σταματάμε και θα εκκληματιζόμαστε. Θα έχουμε και μέρες προσπορίας για να εκκληματιζόμαστε. Και μέχρι τα 5% θέλουμε να φτάσουμε εγκληματισμένοι όλη η ομάδα και ξεκούραστοι. Από εκεί και πάνω ξεκινάει το κομμάτι το δύσκολο της πορείας που θα έχουμε για την ανάβαση, το οποίο είναι ο εξοπλισμός. Πρέπει να βαλίσουμε όλα τα υλικά μας, μόνοι μας, μέρα με τη μέρα,
σιγά σιγά να τα προωθήσουμε στο βουνό. Αυτό σημαίνει ότι από, το, από την κατασκήνωση βάσης και πάνω θα έχουμε μία κατασκήνωση στα 5-800 που είναι ανάμεσα από το Base Camp και από το Advanced Base Camp. Το Advanced Base Camp είναι εκεί όπου θα ξεκινήσει και η προσπάθεια για την κορυφή. Από εκεί θα έχουμε ανάβαση στο Camp 1, Camp 2 και Camp 3, που αυτό σημαίνει ότι το Advanced Base Camp είναι στα 6400, μιλάμε για τα 7 για το Camp 1, στα 7,5 και στα 8300. Αυτό σημαίνει ότι κουβαλάμε ό,τι χρειαζόμαστε πάνω σιγά σιγά, το αφήνουμε και κατεβαίνουμε πάλι πίσω. Για να γίνει το εγκληματισμός, θα έχουμε να πούμε ότι δεν φεύγουμε από το Base Camp και ξεκινάμε για πάνω, κουβαλάμε πράγματα, γυρνάμε πίσω, κοιμόμαστε. Κουβαλάμε πάλι, κοιμόμαστε πιο ψηλά. Αυτό γίνεται σταδιακά και όταν νιώσουμε και πάρουμε και την έγκριση από τους ντόπιους, του ΣΕΠΑ και από τον Δαλάη Λάμα, τον ιερέα που έχουν εκεί πέρα οι ντόπιοι, τότε με την ευχή του Θεού θα πάμε για την κορυφή. Όλα είναι ζήτημα καιρού. Ο καιρός ανοίγει, συγκίνεται υψόμετρα γύρω στα μέσα Μαΐου, από 10 Μαΐου και 15 Μαΐου. Αυτό σημαίνει θα πρέπει να είμαστε εγκυματισμένοι για την περίοδο, να έχουμε τα πράγματά μας έτοιμα και μόλις πάρουμε την ευχή και την πρόγνωση του καιρού να ξεκινήσουμε για πάνω. Όλοι οι αποστολοί είναι 5 βολιώτες και ένας κριτικός. Είναι ο Νίκος Μαγίτσης που έχει ξαναπάει στο Εύρεο 2004 μόνος του με εμπορική αποστολή. Είναι ο Γλωμίδος ο Θάνος, ο Κατσαντώνης ο Θανάσης, ο Παναγιώτο ο Κώστας και ο Πλαίτης ο Σοφοκλής από την Κρήτη, από το Ιράκ, ο Κρήτης, ο κριτικός. Ο φίλος μας που από την Αλμύρα που σκεπίσει από το Βόλιο θα πάμε στο Εύρεο. Έχουμε βρεθεί πάρα πολλές φορές πριν το βουνό, έχουμε κάνει προπονήσεις. Οι προπονήσεις μας ήταν πιο πολύ πεζοπορία με σακίδιο και αυτό επειδή θα κουβαλήσουμε πολλά υλικά πρέπει να έχουμε κάνει προσαρμογές. Λίγο ποδήλατο, λίγο τρέξιμο, λίγο αναρρίξη, λίγο απ' όλα. Το βουνό θέλει λίγο απ' όλα. Επειδή αρκετός κόσμος δεν γνωρίζει, η κίνδυνη της αποστολής τι είναι? Η κίνδυνη της αποστολής είναι το κρύο και το υψόμετρο. Το υψόμετρο λόγω ότι επειδή έχει εύκολη πρόσβαση με το Base Camp, υπάρχουν πολλά ατυχήματα τα οποία οφείλονται στην όση ψωμέτρου, είτε βρεμενικό ίδρυμα είτε κεφαλικό ίδρυμα. Αυτό το επιτυγχάνει με την αργή κίνηση μέχρι εκεί. Οπότε χρειαζόμαστε χρόνο μέχρι το Base Camp. Και το δεύτερο επικίνδυνο κομμάτι είναι το κρύο. Το κρύο πάνω από τα 7 που μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο 40-50. Αλλά με τον πετάλι εξοπλισμό και με τις γνώσεις και την εμπειρία που έχει η ομάδα, νομίζω ότι θα τα επεξέλθει αυτό. Το θέμα είναι το υψόμετρο που λόγω ότι τα τελευταία 10 χρόνια ταξιδεύουμε σε αποστολές στο εξωτερικό, έχουμε μάθει τον τρόπο και έχουμε δικό μας πρόβλημα, το οποίο μέχρι τώρα έχει αποδείξει ότι δεν θα έχουμε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα και σε αυτό το κομμάτι. Εδώ αναφερθήκα για το θέμα του τι κίνδυνοι και τι δυσκολίες υπάρχουν στην κορυφή. Αξίζει να φέρουμε από την εμπειρία που μας είχε μεταφέρει ο Γιώργος Οτσιάνος όταν είχε κάνει την προσπάθεια το 2004, ακολουθώντας την ίδια διαδρομή. Έκανε το λάθος να βγάλει τα γυαλιά του για λίγο χρονικό διάστημα στην κορυφή. Με αποτέλεσμα να κατεβεί, μέχρι να χάσει το μήνυμα 6 ώρες. Απέτυχε δηλαδή χρησιμοποιώντας μόνο 30% της όρασής του, γιατί εκτέθηκε στην ηλιακή ακτινοβολία σε τόσο πολύ μεγάλο υψόμετρο. Πρέπει να σκεφτούμε δηλαδή ότι τα 8.850 μέτρα, που είναι περίπου η κορυφή του Everest, είναι στα 2 τρίτα της τροπόσφαιρας. Πλέον η ατμόσφαιρα είναι εξαρτητικά αραιή. Και αυτό είναι αποτέλεσμα ηλιακή ακτινοβολία σε συνδυασμό με την χιονοκάλυψη στην περιοχή να δημιουργεί εξαιρετικά προβλήματα στα θέματα όρασης. Άρα τα γυαλιά. Τα γυαλιά πάντα πάνω. Αυτό το πρόβλημα του που αναφέρατε προηγουμένως, μετά από κάποιο διάστημα, λίγες μέρες, λίγες ώρες, δεν γνωρίζω, επανέρχεται πάλι η όραση στα. Αποκαθίσταται. 100%. 100%, ναι. Απλώς είναι παροδικό. Είναι όμως σύμπτωμα, αν δεν πάρεις κατάλληλα μέτρα εκείνη τη στιγμή, να ξαναφορέσεις τα γυαλιά και να ξεκινήσεις σιγά σιγά την κατάβαση, μπορείς να δημιουργήσεις και μόνιμο πρόβλημα. Και εκεί πάνω σε αυτό το θέμα είναι η διάσωση. Είναι δύσκολο να γίνει η διάσωση με ένα αέρα μέσα λόγω επειδή είμαστε στην Κίνα. Απαγορεύεται να πετάνε τα ελικόπτερα πάνω από κάποιο συγκεκριμένο ύψος λόγω της κυβέρνησης Κίνας. Και το δεύτερο είναι ότι υπάρχει το κατάλληλο οξυγόνο να γίνει καύση για να γυρίσει ο έλικας στα ελικόπτερα. Οπότε προσέχουμε λίγο παραπάνω για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Επειδή ήθελα να κάνω αυτή την ερώτηση, ειδικά με την ιατρική βοήθεια, αν χρειαστεί ομιγέννητο κάτι, υπάρχει κάποιο ιατρικό team το οποίο σας ακολουθεί, φαντάζομαι πως ναι. Όχι. Όχι. Στο Facebook το Everest υπάρχει γιατρός.
ο οποίος όμως είναι εκεί. Ό,τι πρόβλημα υπάρχει πάνω στο base camp του Everest, κατεβαίνει γρήγορα στο base camp. Αυτό βοηθάνε οι συνεργάτες κάθε αποστολής ή και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε οποιοδήποτε πάνω στο βουνό, βοηθάμε οποιονδήποτε. Το θέμα είναι ότι πάνω από τα 7-800 και πάνω που θεωρείται και η ζώνη θανάτου, είναι δύσκολο ο ίδιος να βοηθήσει τον εαυτό σου για κάτι. Επειδή πάνω από τα 6,5 ο οργανισμός νοσεί, έχει 10 τα πυρετό, δεν τρώει πολύ, δεν κοιμάται καλά, είναι δύσκολο να βοηθήσει και τον άλλον σε μια χτύπα ξύλο για στιγμή. Οπότε προσέχουμε όλοι για να έχουμε ένα σύνολο και μια δυνατή ομάδα. Καθαρά από τα λιέργια, οι οδηγοί μέχρι ποιο υψόμετρο σας Οι οδηγοί το όχι έχονται και μέσα στην κορυφή. Αυτή είναι η δουλειά τους, να μας οδεύσουν από το Base Camp για να πάρουμε άδεια από την Νεπαλέζικη κυβέρνηση από την Κίνα. Πρέπει να έχουμε μαζί μας ένα ντόπιο ένα σέρπα. Οπότε έρχονται μέχρι και αυτή είναι η δουλειά τους, να μας ανεβάσουν, όχι να μας τραβήξουν, να μας δείξουν τον δρόμο. Είναι μπροστά μας και πάνε. Επειδή το αποκτήσει ο Γιώργος, επειδή δεν είναι στα παραγωγή, όταν θα πάμε σε μια κόψη και θα ανοιγούμε στην κορυφή. Λόγω της εμπειρίας βέβαια λέω ότι είναι, τα έχει απλοποιήσει πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα περιέγραψε. Υπάρχουν και τεχνικές δυσκολίες. Βεβαίως το σημαντικότερο αυτό που είπε ο Γιώργος είναι η πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Υπάρχουν και τα τεχνικά κομμάτια που είναι πάρα πολύ δύσκολα. Το σημαντικότερο είναι ότι δεν δουλεύει το μυαλό εκεί πέρα. Και εμείς ο Λιβάτης, δεν το ξέρω από μικρό παιδί και με τον αρχηγό του, είχα ένα. Ανεβεί σε αρκετά βουνά πολλές φορές μαζί, αλλά και από την αναρρίχηση που τους γνωρίζω όλους αυτά τα παιδιά από πολύ μικρά που συμμετείχαν και σε αγώνες και στα μετέωρα πάνω, έχουν την κατάλληλη εμπειρία. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουν, αρκεί να στο μεγάλο ψώμετρο και που χρειάζεται το μυαλό να δουλέψει. Αυτό είναι το πιο σημαντικό εκεί πέρα. Γιατί σίγουρα τις τεχνικές δυσκολίες θα τις ξεπεράσουμε. Δεν είναι τόσο απλά όπως τα μετέφερε ο Γιώργος, είναι πάρα πολύ δύσκολες αυτές οι τεχνικές δυσκολίες που υπάρχουν στο βουνό από τη συγκεκριμένη πλευρά. Αλλά λόγω της μεγάλης εμπειρίας που έχουν και επειδή είναι από πολύ μικρά παιδιά, έχουν πάει σε τεχνικά βουνά στις Άλπες. Γιατί στις Άλπες έχω πάει και εγώ, έχω πάει και εγώ στο Κιλιμάνζαρο και άλλοι έχουν πάει. Αλλά άλλο να πηγαίνεις να κάνεις ένα τεχνικό κομμάτι στις Άλπες και άλλο να πας σε ένα κομμάτι το οποίο ανεβαίνει όλος ο κόσμος. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Μπορεί να είναι στο ίδιο υψόμετρο, να έχω πάει εγώ με τον Γιώργο στις Άλπες, αλλά ο Γιώργος να έχει πάει από μια διαδρομή η οποία έχει πάρα πολλές τεχνικές δυσκολίες και εγώ να έχω πάει εκεί που κάνω ως περίπατο. Είναι τελείως διαφορετικά πράγματα. Η ομάδα τους βέβαια, ο Νίκος ο οποίος έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία, σίγουρα έχει κάνει αυτές τις προσαρμογές και γι' αυτό τα απλοποίησε τόσο. Και εγώ πιστεύω, επειδή είναι αθλητικός μετανάστης, έτσι δεν είναι, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και ξέρω ότι πάντα είναι στάσιο με την ισχυρία, δεν έχει σχέση. Δεν ξέρω αν θα υπάρχει στο δελτίο τύπου. Αν θέλεις, κάνε μας έτσι λίγο το παλμαρέ σου που έχει συμμετέχει κάποιες διακρίσεις, κάποιες σημαντικές κορυφές. Ναι. Επειδή δεν γνωρίζουμε γι' αυτό. Ξεκίνησα μικρός στον χώρο. Αυτό σημαίνει ότι στα 16 μου ήμουν ο μικρότερος Έλληνας που ανέβηκε στο Κιλιμάνζαρο. Μετά από 2 χρόνια αποφασίσαμε μετά, εντάξει, άμα πεις στον χώρο, μετά ξεκινάς και χορεύεις συνέχεια. Πήγαμε στο Κονκάγκουα στη Νότια Αμερική, ψηλότερο βουνό της Νότια Αμερικής, 6-9-62, 18 χρονών και είχε ακόμα μικρότερος σε ηλικία Έλληνας. Έχουμε πάει στα Μαλάια ξανά στο Island Peak, έχουμε πάει στο Olympic Roost, στη ψηλότερη κορυφή της Ευρώπης, έχουμε πάει στην Κένια που ήταν καθαρά σκαρφαλωτικό βουνό, που ήθελε σκαρφάλωμα. Έχουμε πάει στην Αλάσκα με αποστολή. Γενικώς γυρίζουμε, είμαστε ένα τσίρκο που γυρίζει συνέχεια. Παίρνουμε τον τσουβισμό και γυρίζουμε όπου με χιόνια πάμε. Και όσον αφορά τις διακρίσεις στο ρηματικό σκι. Στο ρηματικό σκι, τα τελευταία 5 χρόνια που είμαι και μέλος συλλόγου, πλασαριζόμαστε στις πρώτες θέσεις του βάθρου, συνέχεια, και στα ομαδικά αθλήματα που κάθε χρόνο γίνεται στον Όλυμπο το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και τυχάνει να είμαι ομάδα, είμαι το Γιώργο του Μαργαρίτη που είναι μέλος συλλόγου και αξιόλογος αθλητής. Είμαι τον Βασίλη Σιδέρη, που έχει γενέθλια σήμερα. Και γενικώς κυνηγάμε του μπροστά. Είμαστε εκεί. Υπάρχει κάτι άλλο που δεν με ρωτήσατε? Το πιο σημαντικό, πόσο κοστίζεται τώρα. Τώρα με το κουβαστά προσπάνω, όμως και να πείτε το πιο. Ο κόστος, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς, γιατί πλέον μία ανάβαση στα Ιμαλάια και στα Έβερες έχει καταδύσει καθαρά εμπορικού σκοπού και ό,τι αυτό συνεπάγεται όσον αφορά το κόστος συμμετοχής.
για τη συγκεκριμένη αποστολή που παρόλο που έγινε προσπάθεια να συνδυαστούν τα έξοδα, το κόστος ομότητας νομίζεται περίπου στις 14.500 ευρώ. Άρα μιλάμε τώρα για τα 6 άτομα, είμαστε περίπου στις 87.000 ευρώ. Έχει γίνει μια προσπάθεια και από το Σύλλογο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε και να βρούμε χορηγούς τοπικές επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε καταφέρει αυτό. Έγινε επίσης μια προσπάθεια με τους τοπικούς φορείς για να εξασφαλίσουν κάποια έστω ελάχιστα χρήματα πέρα από την οικονομική ενίσχυση που θα δώσει ο Σύλλογος, παρόλο που και τις επικοινωνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε λόγω των περιορισμένων πόρων που διαθέτουμε. Επίσης δεν έχει καταστεί εφικτό. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις κάτι, βρίσκεις τους τρόπους να τα ξεπεράσεις. Υπάρχουν βέβαια χορηγοί, και αυτό αποτελεί να θέλει και μια μορφή για τους τοπικούς μας φορείς. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι αν θα δείτε και στο site που κάνει το επίσημο της αποστολής και θα έχει όλες τις λεπτομέρειες καθ' όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, θα δείτε ότι υπάρχει μέσα χορηγός η περιφέρεια Κρήτης. Κάτι που μας ταλαιπωρεί ιδιαίτερα, γιατί έχουμε δει τον τρόπο να υποστηρίζουμε τα εγχειρήματα αυτού του είδους και δεν σταματάνε απλώς σε κάποιες γραφειοκρατικές και τυπικές διαδικασίες υπολατρίας για το αν θα μπορέσουμε να δώσουμε χρήματα με αυτόν τον τρόπο ή με τον άλλο τρόπο. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, το καταφέρνεις και το κάνεις. Αρκεί βέβαια να έχεις δυνατότητα και την οικονομική, έτσι. Οι περιφέρειες το έχουν. Αυτό δεν αποτελεί, απλώς είναι μια επισήμανση προς την τοπική ηγεσία, που βέβαια ο φίλος και δήμαρχος Τόμι Κυρίτσης εδώ έχει έρθει με την ιδιότητα πιο πολύ του εκπροσώπου δημοσίων σχέσεων και όχι με την θεσμική ιδιότητα του Δημάρχου Δήμου Τρικαίων. Παρ' όλα αυτά όμως θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες μέχρι και την τελευταία μέρα να εξασφαλίσουμε κάποιους πόρους, γιατί όλα αυτά τα χρήματα τα οποία τα βάζουμε από το τζέμι τους. Δηλαδή από το κόστος των 14.500 ευρώ μέχρι στιγμής η οικονομική βοήθεια που έχουμε καταφέρει να δώσουμε στον Γιώργο είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Τα υπόλοιπα είναι δικά του κεφάλαια και δική του πόρη που είναι αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, σε αυτό το σώσιο πέντε παρακαλώ. Αυτό το προσφυλόγιο που ανέφερε ο Χάρης δεν είναι το προγραμματικό. Γιατί τα παιδιά αυτόν τον εξοπλισμό που χρειάζεται για αυτήν την αποστολή τον έχουν. Να σωστά. Αν θέλεις να τον αγοράσουν αυτόν τον εξοπλισμό, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολλαπλάσιο το κόστος για το κάθε άτομο. Αλλά επειδή με τα χρόνια που κάνουν, που έχουν την εμπειρία και την εξοπλισμό, έχουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό. Και αυτό τους βοηθάει για να ελαχιστοποιήσουν. Αλλά φανταστείτε όταν θα γυρίσουν από εκεί, αυτός ο εξοπλισμός θα μείνει εκεί πέρα. Δηλαδή μετά θέλουν ξανά από την αρχή. Δεν είναι μόνο τα 14.500 που συγκεκριζούν οι άδειες, μεταφορές, σέρβες και όλα αυτά. Αυτός ο εξοπλισμός ουσιαστικά μετά αχρηστεύεται. Και μετά τα παιδιά πρέπει να ξαναβάσουν όλο αυτόν τον εξοπλισμό την αρχή πάλι. Γιατί τι να κάνεις, μπορείς πάλι να το ρωτάνε πίσω στην Ελλάδα τώρα. Μας ακούει τα κραμπών τα οποία στις 50 είναι τελειωμένα αυτά τελικά όλα. Αναγκαστικά τα τελικά μένουν εκεί και αυτά είναι πολύ ακριβά τελικά. Αν αυτός ο εξοπλισμός ανέρχεται σε μερικές χιλιάδες ευρώ. Και δεν είναι μόνο αυτά, έτσι. Συμφωνώ. Σωστά. Υπάρχει κάτι άλλο που θα θέλαμε να διευκρινίσουμε. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε για τον κόπο και τον χρόνο που μας διαθέσατε. Το κόπο να έρθει και το χρόνο μας διαθέσετε για να σας πούμε αυτές τις λίγες πληροφορίες τις οποίες θέλαμε τουλάχιστον να επικοινωνήσουμε και στον πληθυσμό της περιοχής μας. Ας αφήσουμε να βγάλουμε το μυαλό μας τους κινδύνους μιας αποστολής που επαναλαμβάνω η ανάλυση της ζωής του κόσμου είναι δύσκολη. Αντικειμενικά έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι κατάλληλα προετοιμασμένος από φυσική κατάσταση αν δεν έχεις την κατάλληλη ψυχολογία. Δεν μπορείς να καταφέρεις το εγχείρημα. Και όπως επίσης μπορεί να είσαι ενθουσιώδης και να είσαι ψυχολογικά έτοιμος, να μην έχεις όμως την απαραίτητη φυσική κατάσταση για να το καταφέρεις. Τα παιδιά και τα 6 μήνες της αποστολής, όπως ανέφερε και ο Κώστας πριν και είπε και ο Γιώργος, είναι καθόλου προετοιμασμένοι, έχουν την κατάλληλη ψυχολογία. Θα αφήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας το ποσοστό αυτών των ανθρώπων που δεν καταφέρνουν να γυρίσουν πάλι πίσω μας. Και το λέω και να ταιριάζω κιόλας, είναι περίπου στο 5% με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εύχομαι πραγματικά από την ψυχή και εγώ και τα υπόλοιπα μέλη του Συλλόγου να είναι στο 95% των ανθρώπων που θα γυρίσουν και θα χαρούμε πάρα πολύ με την επιστροφή σας να τα ξαναπούμε και να έχουμε ακόμα μια άλλη εκδήλωση πολύ πιο ανοιχτή και να έχουμε και φωτογραφικό υλικό από το όλο εγχείρημα. Ναι, πριν κλείσετε,
Ας κάνουμε μια προσπάθεια μέχρι την τρίτη, δεύτερα, τρίτη, μέχρι το κομμάτι των χορηγών και να επικοινωνήσουμε και μαζί. Πρώτο αυτό. Δεύτερο, να παρακαλέσουμε τα μέσα να δώσουν προβολή όλη τη διάρκεια της, όλη τη διάρκεια της αποστολής σε επικοινωνία με εσάς ή με εμάς, πρώτα για τα παιδιά, για αυτό που κάνουν και δεύτερο για το αν υπάρχει ενδιαφέρον τοπικό και του ΣΟΠ, αλλά για αυτή την προσπάθεια που κάνουν, τουλάχιστον να το στηρίξουν αυτό, γιατί είναι πολύ μεγάλη προσπάθεια. Και τι τον αυτό να πω με το καλό, να φτείτε πίσω και να πάμε καλά. Και να κάνουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να προβληθεί μετά όλο αυτό. Σωστά. Το σημαντικό να γίνεστε καλά. Να σας μάθουμε ότι και μέσω site, το Ελλάδα Adventure 2015, θα υπάρχει live μετάδοση. Θα το παίζει κάποιο πάνω, θα έχουμε δει ηλεκτρονικά. Αυτό λέω μέσω δικό του τηλέφωνο. Θα ήμασταν εκεί και στο Facebook σελίδα που έχουμε. Γενικώ θα ενημερώνεστε κάθε μέρα, μέρα παραμέρα. Όταν θα βρίσκουμε και εμεί Ιντερνετ, θα ενημερώνεστε. Ωραία. Κλείνοντας, θα θέλαμε να δώσουμε στον Γιώργο σαν σύλλογο τη σημαία του συλλόγου μας για να τη σηκώσει στην υψηλότερη θέση. Θα γίνει επειδή πολύ γρήγορα η διαδικασία. Να βρεθεί στο τσάνο το χρονικό διάστημα. Προς το παρόν, έστω σήμερα για τη φωτογραφική αποτύπωση θα έχουμε μόνο τη φωτογραφία του συλλόγου, αλλά μέχρι την επόμενη εβδομάδα που θα φύγουν τα παιδιά. Ναι, και ένα καλό τουλάχιστον που είχαν καλά αναγκαστικά. Είναι από αυτές τις περιπτώσεις εκείνες που τα αναγκαστικά έπρεπε πολύ γρήγορα και μπορέσαμε να μας βοηθήσουν και εμάς στο τέλος. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.